Εκατοντάδες ήταν οι άνθρωποι που αγκαλιασμένοι διαμαρτυρήθηκαν μπροστά στο Υπουργείο Υγείας για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία καταργείται το αυτοδιοίκητο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν το σκοπό, την αποστολή, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του οργανισμού. Οι διαβεβαιώσεις αυτές όμως δεν πείθουν τους εργαζόμενους, τους θεραπευόμενους και τις οικογένειές τους που βλέπουν να δημιουργούνται μείζωνα προβλήματα στον οργανισμό. Η αυτοδιοίκηση του ΚΕΘΕΑ και η πολιτική του ανεξαρτησία όλα αυτά τα χρόνια, 4 δεκαετίες σχεδόν, έχει αποτελέσει το εχέγγυο και για την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής του πρότασης και για τη χρηστή του διαχείριση και για την ανοιχτή του σχέση με την κοινωνία. Αφού το κράτος δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα των ναρκωτικών, τουλάχιστον ας αφήσει το ΚΕΘΕΑ που κάνει καλά τη δουλειά του και είναι αποδεδειγμένο. Εκπρόσωποι του 18 Άνω, του ΟΚΑΝΑ και του Εθνικού Συμβουλίου για τα Ναρκωτικά βρέθηκαν εκεί για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Οδηγούν περισσότερους χρήστες στην τοξικοεξάρτηση, αλλοιώνουν το περιεχόμενο των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων και χτυπούν ακόμα και τις εργασιακές σχέσεις του ίδιου του προσωπικού μέσα στα προγράμματα. Στο πλευρό τους και εκπρόσωποι κομμάτων. Οδηγούν σε μια πολιτική διαχείριση της βλάβης από τα ναρκωτικά. Μια πολιτική που εχθρεύεται τον αγώνα που μπορεί να δώσει σήμερα ο νέος με τα στεγνά προγράμματα για να σωθεί. Ένα σκέτο πραξικόπημα, ομό κοινικό πραξικόπημα, προκειμένου να βάλει κυβερνητικούς εγκάθετους στη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ. Αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Παναγιώτη Πρεζεράκο, στον οποίο εξέθεσε υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις αλλαγές που δρομολογούνται στο ΚΕΘΕΑ. Προς το παρόν είναι διάλογος κουφών. Δεν ακούει ούτε ο Υπουργός ούτε ο κύριος Γραμματέας. Προτού διαλυθούν, οι συγκεντρωμένοι δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους πάντα με ειρηνικά μέσα.